Here this η χαρά εκλάμψει. Ο ακάθιστος ύμνος, αγαπητοί μου χριστιανοί, άντρες και γυναίκες, ο ακάθιστος ύμνος είναι ένα ποίημα. Ποίημα της ενδόξου περιόδου του Βυζαντίου, ποίημα εμπνευσμένων, τολμώ να πω θεόπνευστο, που για πρώτη φορά οικούστη εις των ναών, των ιστορικών ναών των Βλαχερνών της Βασιλίδος των Πόλεων, ότε η πόλης εκινδύνευε εκ της επιδρομής των βαρβάρων. Ως λέγει η ιστορία, Άραβες, Βάρβαροι και Πέρσε είχαν περικυκλώσει τα τείχη της ενδόξου πόλεως και ο κίνδυνος ήταν μέγας. Οι ταμοί, οι βάρβαροι, διεμήνιον εις τους κατοίκους της πόλεως ότι δεν υπάρχει πλέον σωτηρία και ότι μόνον εάν γίνουν ψάρια και κολυμπήσουν και γίνουν πουλιά και πετάξουν στον αέρα θα μπορούν να σωθούν. Και όμως το θαύμα έγινε. Η Παναγία Θεοτόκος προστάτευσε την πόλη και η πόλη ελυτρώθη εκ τρομερού κινδύνου. Οι δεκάτοικοι εκδηλώνονται στην ευγνωμοσύνη τους προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, την υπέρμαχον στρατηγών του γένους, συνηθρίστησαν εις των ναών των Βλαχερνών και όλη νύχτα έψαλον ολυνύκτιον και απήγγυλαν των ακάθιστων ύμνων. Ο ύμνος αυτός, όπως είπα, είναι υπέροχος. Εικόνες, τα παραδείγματα, όλα είναι τακτοποιημένα κατά τρόπον αρχιτεκτονικών. Είναι ο ακάθιστος ύμνος ο Παρθενών του Πνεύματος. Και αν ο Παρθενών προκαλεί θαυμασμόν, εξίσου ή και μεγαλύτερον θαυμασμόν προκαλεί ο ακάθιστος ύμνος. Και όπως ο Παρθενών αποτελείται από πολλούς κίονες κολόνες και η κάθε κολόνα αποτελείται από πολλούς σπονδύλους, κατά παρόμοιον τρόπο και ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από κολόνες, ποιητικές κολόνες που ονομάζονται οίκοι κατά το αλφάβητο των ελληνικών, 24 οίκοι, και κάθε πάλι οίκος κολόνα πνευματική αποτελείται από σπονδύλους. Σπόνδυλοι δε είναι το χέρε που ακούμε εις τον ακάθιστον ύμνο. Το δε χέρε αυτό, εάν το μετρήσουμε από αρχή μέχρι τέλους, είναι 144 σπόνδυλοι, είναι 144 χέρε, που είναι μία επανάληψη του χέρε εκείνο που οικούστη όταν ο άγγελος πρωτοστάτης επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου, που είμαστε εδώ στην Εκκλησία, γιατί τον ακούμε απλώς και να καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο του ακαθίστου ύμνου, δεν ωφελούμεθα τίποτα. Γι' αυτό θα επιτρέψετε, όπως έχω συνήθεια κάθε χρόνο, 13 χρόνια που μιλάει ο Θεός να είμαι επίσκοπος εδώ στην ακριτική περιοχή, θα με επιτρέψετε να είπαμε ο λίγας λέξεις επάνω στον πρώτο χαιρετισμό. Το χαίρε διείς η χαρά εκλάμψει. Χαίρι, χαρά υπάρχει. Ποια χαρά? Χαίρουν οι άνθρωποι, χαίρουν οι άγγελοι, χαίρει και ο σατανάς. Και ο σατανάς χαίρει? Έχει χαρά ο σατανάς? Μάλιστα. Ας αρχίσουμε από τον σατανά. Ότι ο σατανάς πνεύμα πονηρών και διαστραμμένων χαίρει. Πότε χαίρει? Όταν κάνει κακό, όταν ενσπείρει ζυζάνια μίσους ερίδων και διαφυλονικιών, όταν κατορθώνει να διασπάσει οικογενειακούς δεσμούς, όταν ενσπείρει το κακό εις τον κόσμο, χαίρει τότε, μόνο τότε χαίρει ο σατανάς να κάνει το κακό. Και αν ήταν ελεύθερος θα μπορούσε
να ανατρέψει τον κόσμο ολόκληρον, να καταστρέψει την ανθρωπότητα ολόκληρον, αλλά όπως λέγουν οι γραφές, η δύναμή του περιορίζεται, η κακοποιός του δύναμης περιορίζεται από τον Θεό τον Παντοκράτορα. Χέρι ο Σατανάς, μια εικόνα της χαράς αυτής, της αγρίας χαράς που αισθάνεται ο Σατανάς καταστρέφων και απολύων, που ονομάζεται απολύων στην Αποκάλυψη, μια εικόνα, λέει, εικόνες της αγριότητός του συναντώμε και στην φύση, συναντώμε στα άγρια θηρία, τα οποία είναι εικόνες του Σατανά επί της γης. Δεν ήσαν τι αυτά τα θηρία, αλλά μετά το πατορικό αμάρτημα αγρίεψε η φύση, αγρίεψαν και τα θηρία. Η τίγρης λογοχάρη άγριων θηρίων χέρι, όταν κατασπαράζει την αντιλόπη χέρι, ο λύκος όταν τρώγει κατασπαράσει το αθώον αρνίον, χέρι ο ιέραξ όταν επιπίπτει ως κεραυνός επάνω στο θέαμά του, χέρι η αλόπηξη αλεπού όταν αρπάζει στα νύχια της, όταν πνίγει τα όρνηθας, χέρουν τα άγρια θηρία. Χαρά, αυτή η χαρά είναι χαρά, μια εικόνα του διαβόλου, είναι χαρά σαδιστική. Όμοιοι με τα θηρία αυτά είναι μερικοί άνθρωποι που στον κόσμο αυτόν μια χαρά αισθάνονται να κάνουν κακό. Όταν κάνουν κακό, τότε έχουν χαρά. Χέρι λογοχάρη, να φέρω παραδείγματα ο Νέρον, το θηρίον αυτό, το ανήμερον, ο βασιλεύς της Ρώμης, όταν έβαλε φωτιά και έκαψε τη Ρώμη και από τα νάκτορά του εθεάτω το τρομερό θέαμα της πυρκαγιάς. Χέρι ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων που έπνιγε τη νύχτα τα γυναίκας μέσα στη λίμνη των Ιωαννίνων. Χέρι ο Αβδούλ Χαμίτ, άρρος τύρενος που έπνιγε στον Βόσπορο τα θύματα του. Χαρά, αυτή χαρά είναι σατανική χαρά. Αλλά αποστρέψουμε το πρόσωπό μας από τα εικόνα αυτή της χαράς, της σατανικής χαράς, και ας είδουμε χαρά, ανθρώπινη χαρά. Υπάρχει ανθρώπινη χαρά? Πώς δεν υπάρχει? Χαρές ανθρώπινες ποιες είναι? Χέρι η μάνα, η γυναίκα όταν γεννά παιδίον, γεννά χαρά, λέει, έχει, λέει, το Ευαγγέλιο ότι άνθρωπος γεννήθη στον κόσμο. Χέρι η μάνα όταν κρατήσει την αγκάλια της τον ήπιον, το βρέφος. Χέρι το βρέφος όταν ευρίσκεται στην αγκάλια της μητρός. Χέρι το μικρό παιδί όταν παίζει αθώα στην αυλή της, με της οικογενείας του. Χέρι ο μαθητής όταν μαθαίνει γράμματα και προοδεύει και ακούει το έβγε από το διδάσκαλο. Χέρι ο φοιτητής όταν και αυτός προοδεύει στην επιστήμη. Χαίρουν οι επιστήμονες, χαρέ, διανοητικά σκαράς, όταν ανακαλύπτουν τα μυστήρια της φύσεως και λύουν δύσκολα προβλήματα. Χέρι ο Αρχιμίδης που κατόρθωσε να λύσει δύσκολο πρόβλημα και γυμνός εξήθη στους δρόμους και φώναζε «Έβρικα, έβρικα». Χαίρουν οι αστροναύτες που επέταξαν επάνω και πάτησαν επάνω στο φεγγάρι. Χαρά, χαρά είναι αυτή. Αλλά υπάρχουν κι άλλες χαρές. Γιατί μα αποκρύπτει, υπάρχουν και χαρές, κατώτερες χαρές, αλλά είναι και αυτές χαρές. Και οι χαρές αυτές είναι συνήθιση στον κόσμο. Ας υπενθυμίσω μερικές χαρές τέτοιες ανθρώπινες, αλλά χαρές αυτές των ανθρώπων. Χέρι ο μέθυσος, ο αλκοολικός, όταν κρατήσει στα δάχτυλά του το ποτήριο και ρουφάει το αλκοόλ. Χέρι ο φιλάργυρος, όταν έχει στα χέρια του τα 30 αργύρια του Ιούδα. Χέρι ο φιλόδοξος, όταν κατορθώνει να πατήσει επάνω σε πτώματα ανθρώπων και να ανέθει στα υψηλά αξιώματα. Χέρι ο φιλίδωνος, κατεξοχήν δε η εποχή μας είναι εποχή φιλιδώνων, σεξ, το σεξ, ο σεξουαλισμός από άκρου εις άκρον, όταν κατορθώνει ο άνθρωπος, ο σημερινός άνθρωπος, να εικονοποιεί τα σαρκικά του ορέξεις. Αλλά είναι ανάγκη να πούμε ότι η χαρά αυτή την οποία αισθάνεται ο αλκοολικός, η χαρά την οποία αισθάνεται ο φιλάργυρος, το πέβγουν τα 30 νομίσματα, η χαρά την οποία αισθάνεται ο φιλόδοξος ανερχόμενος στα σβαθμίδας των αξιωμάτων, η χαρά την οποία αισθάνεται ο άνθρωπος των ειδωνών, ο άνθρωπος ο φιλίδωνος, η χαρά αυτή είναι στιγμιαία. Και μετά, μετά η μελαγχολία, το άγχος, η αγωνία,
που έχουν επικρατήσει στον σήμερον κόσμο. Θέλετε, αλλά τότε πού υπάρχει χαρά? Χαίρε δεις εκλάμψη, η χαρά εκλάμψη. Πού υπάρχει χαρά? Στα πλούτη, στα σιδονά, στα δόξα, στα μεγαλεία τα ανθρώπινα, στην επιστήμη. Πού υπάρχει χαρά? Η χαρά υπάρχει, είναι μυστική χαρά. Όταν λέγει εδώ χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, μας υποδεικνύει μια μυστική πηγή. Και υπάρχει, αγαπητοί μου, μια μυστική πηγή που αναβλύζει άφθονα τα νάματα της χαράς. Και η χαρά αυτή είναι μία λέξη. Ω, εάν έδινε ο Θεός και εγώ που ομιλώ και εσείς που με ακούετε να αισθανόμεθα την χαρά αυτήν. Η χαρά στον κόσμο είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Χαίρετε και αγαλιάστε, είπε ο Χριστός. Χαίρετε και πάλι νερό χαίρετε, λέγει ο Απόστολος Παύλος από τα φυλακά της Ρώμης. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη. Δεν είναι μικρό δίδαγμα το ότι ο πρώτο χαίρε αρχίζει από το χαίρε δύση χαρά εκλάμψη. Και η θρησκεία του Ναζωραίου δεν είναι θρησκεία μελαγχολίας και λύπης και αγωνίας. Όχι! Είναι θρησκεία χαράς και αγαλιάσεως. Αλλά χαράς και αγαλιάσεως όπου όχι όπως είναι η χαρά των διαβόλων. Όχι όπως είναι η χαρά των αγρίων θηρίων που κατασπράσουν άλλα, όπως είναι η χαρά των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στα πάθη. Είναι χαρά ανωτέρας ποιότητος. Ποια είναι ανωτέρας ποιότητος? Χαίρι. Χαρά αναγγέλων πλέον. Δεν είναι πλέον χαρά κατωτέρα, ανωτέρας ποιότητος χαρά. Χαίρι, ποιος χαίρι? Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό, που ήρθε σε μια προσωπική και μυστική επαφή με τον Χριστό. Χαίρι ο άνθρωπος όταν ανοίγει ο χριστιανός, όταν ανοίγει το Ευαγγέλιο και βλέπει εκεί πράγματα θαυμαστά. Και χαίρι περισσότερο από εκείνο που έβρε σκύλα πολλά θησαυρών επίγειων. Χαίρι όταν γονατίζει και προσεύχεται τη νύχτα κάτω από τα άστρα και επικοινωνεί με τον ουράνιον πατέρα. Χαίρι όταν ανοίγει τα χέρια του και ελεεί και βοηθεί τον άλλον άνθρωπο. Χαίρι όταν ακόμα μια χαρά που εύχομαι όλοι μας να την αισθανθούμε την περίοδο αυτή. Μυστική χαρά. Ποια είναι χαρά αυτή? Δεν θα μιλήσω εγώ. Θα αφήσω να μιλήσει ένας διαπρεπής μεγάλος συγγραφέας που στην αρχή ήταν άπιστος αλλά μετά έγινε πιστός και έγραψε συγγράμματα παγκοσμίου φήμης τα οποία μεταφρασμένα σε όλο τον κόσμο. Είναι Ρώσος, είναι ο Δοστογεύτσης. Τι λέγει, ακούστε τι είπε αυτός. Τι είπε? Εξομολογήθηκα. Εξομολογήθηκα. Και παράδεισος πίτρωσε μέσα στην καρδιά μου. Επαναλαμβάνω δια τρίτη φορά τα λόγια του Δοστογεύτση. Εξομολογήθηκα σε ένα Ρώσο παπά. Γονάτισα και είπα τα κρίματά μου και αμέσως παράδεισος χαράς εφύτρωσε στην καρδία μου. Ο ήθε, αγαπητοί μου, αυτή η χαρά την ονομάζουν οι πατέρες χαρμολύπη. Ενώ κλαίει ο αμαρτωλός, μέσα στα βάθη της καρδίας του αισθάνεται χαρά και αγαλίαση και χαρά γίνεται εν ουρανό επενή αμαρτωλό αρματιούντι. Ο ματαιώτης, ματαιώτης, ματαιωτήτων. Εύχομαι σ' όλους τους γέροντας που είναι τα μαλλιά των πλέον άσπρα και είναι πλησίων του θανάτου, εις τας γυναίκας και στα άνδρας και στα νήπια και όλους, εύχομαι τώρα την Αγία αυτή περίοδο όλοι μας να αισθανθούμε την χαρά αυτήν. Και τότε πλέον θα πιστούμε και ήδη πειραματικός πόσον δίκιο είχε ο ακάθιστος ύμνος όταν έλεγε «Χαίρε Παναγία, δύση χαρά εκλάμψη». Χαίρε η ανόρθωση των ανθρώπων. Ο ακάθιστος ευσεβές εκκλησίασμα, ο ακάθιστος ύμνος είναι ποίημα. Ποίημα της ενδόξου περιόδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ποίημα εμπνευσμένων που για πρώτη φορά εψάλλει εις την πόλη των ονείρων μας, εις την βασιλίδα των πόλεων, εις την Κωνσταντινούπολη, ως έκφρασης ευγνωμοσύνης προς την υπεραγίαν Θεοτόκον, την στρατηγόν του γένους μας, δια το θαύμα που ετέλεσε η υπεραγία Θεοτόκος. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου, απόψε που είστε εδώ συγκεντρωμένοι, να ρίψουμε ένα φευγαλαίον βλέμμα εις το χαιρετισμό
που ακούσαμε σήμερα στη δεύτερη στάση των χαιρετισμών. Τι λέγει ο χαιρετισμός? Χαίρε η ανόρθωση των ανθρώπων. Αυτό το ρήμα, αυτόν τον χαιρετισμό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, αγαπητοί μου. Ομιλεί ο χαιρετισμός αυτός για τον άνθρωπο. Τι είναι άνθρωπος? Μυστήριο. Τι είναι άνθρωπος? Αριστούργημα. Τι είναι ο άνθρωπος? Η κορυφή της δημιουργίας. Όλα είναι ανόητοι. Τινές οι οποίοι κλαίγουν και καυχόνται και διακηρύσουν ότι ο άνθρωπος προήλθε από ένα κύτταρο. Ο άνθρωπος είναι έξοχο δημιούργημα του Θείου Δημιουργού. Ο άνθρωπος είναι σύνθεσης, είναι δύο τινά, είναι ύλη και πνεύμα, σώμα και ψυχή. Αμφότερα και τα δύο είναι αξιοθαύμαστα. Το σώμα του ανθρώπου, σύνθεσης ποικίλων ουσιών, υλικών, ομοιάζει με μηχανήν, σπανίαν μηχανήν, εξαίρετον μηχανήν, όπως λέγουν τινές. Το αυτοκίνητο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αντιγραφή του οργανισμού του ανθρώπου. Και όπως το αυτοκίνητο αποτελείται από πολλά εξαρτήματα, αλλά και η τελευταία βίδα του αυτοκίνητου έχει σημασία, κατά πρόμοιον τρόπο και μέσα των ανθρώπινων οργανισμών όλα είναι τακτοποιημένα κατά σοφών σχέδιων. Και όπως δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι το αυτοκίνητο φύτρωσε μόνο του, ποιος τολμάει να πει ότι ένα αυτοκίνητο φυτρώνει μόνος του επάνω στη γη? Κάποιος το εσχεδίωσε, κάποιος το κατασκεύασε. Ακόμα δε περισσότερο είναι ανόητον και βλακώδες και παράφρονος ανθρώπου βλάστημα να πει κανείς ότι ο άνθρωπος, η έμψυχος αυτή μηχανή, όχι η άψυχος μηχανή, είναι δημιούργημα της τύχης και των κιτάρων. Όχι. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο. Τον δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι η κορονής της δημιουργίας. Τον δημιούργησε τον άνθρωπο για να διακρίνεται από όλα τα ζώα, για να δημιουργεί πολιτισμό, για να έρεται εις τα ύψη, δεν ομοιάζει με τους αγγέλους και αρχαγγέλους. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος δεν εκρατήθη στο ύψος της αποστολής του, εκεί που τον έθεσε ο Θεός. Ο άνθρωπος υπέστη μία πτώση μεγάλη μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου, των σωματικών και των ψυχικών οργανισμών του ανθρώπου, διότι ο ψυχικός οργανισμός του ανθρώπου είναι κάτι ανώτερο του σωματικού. Όπως είπε ένας αρχαίος φιλόσοφος, ο άνθρωπος δεν είναι το ορόμενο, διότι ως προς τη φάτσα όλοι μοιάζομαι. Μικρές είναι οι διαφορές μας. Εκεί που είναι τεράστιες οι διαφορές είναι ο ψυχικός κόσμος. Άβυσσος. Χωρίζει τον άγγελο από τον κακούργο. Και ανδρόγυνο να είναι ακόμα, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του ψυχικού κόσμου, του ανδρός και γυναικός. Σπάνιο δε παράδειγμα να ομοιάζει ο άντρας με τη γυναίκα ως τον ψυχικό κόσμο. Ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου είναι φοβερόν, είναι άβυσσος. Και ποιος είναι ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου? Είναι οι σκέψεις, μοναδικοί. Ουδέν άλλο ζώο σκέπτεται όπως ο άνθρωπος. Είναι οι κρίσεις, είναι η φαντασία. Είναι το συνέστημα, τα ευγενή συναισθήματα, είναι η συνείδηση, ο τρομερός αγγελεύς των ψυχών μας. Είναι η ελευθερία της βουλήσεως, υπέροχα προσόντα, τα μοναδικά, τα οποία των άνθρωπων αδεικνύουν όντως μια εξαίρετη, μια μοναδική φυσιογνωμία στον κόσμο. Αλλά ο άνθρωπος, όπως είπα προηγουμένως, έπεσε εις των ψυχικών και σωματικών οργανισμών του. Μπήκε μικρόβιον, το φοβερότερο μικρόβιον, το οποίο δεν ειδηνήθη ούτε μία δύναμη κοσμική να το εξοντώσει. Η ανθρωπότης θα βρει το μικρόβιον του καρκίνου, θα βρει το μικρόβιον όλων των νοσημάτων. Ένα μικρόβιον είναι αδύνατο να το φωνεύσει. Δώσει μέσα στα σπλάχνα μας, μέσα στο είναι μας, μέσα σε όλη την ύπαρξή μας. Και το μικρόβιον αυτό είναι πηγή πάσαθλη. Ονομάζεται, παρακαλώ, αμαρτία. Η μάρτυση. Ο Αδάμ και η Εύα έπεσε εκ του ενδόξου ύψους του εις το χάος. Εις το χάος. Εξέκλεινε το προορισμό του και δεν είναι πλέον ο άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός κατά την πρώτη δημιουργία, αμόνιτος και καθαρός. Έπεσε ο άνθρωπος. Ω η πτώση του ανθρώπου. Έπεσε ο άνθρωπος. Το μαρτυρούν πρώτα επραδός όλων των λαών.
οι οποίοι διηγούνται ότι σε κάποια στην πρώτη αρχή της δημιουργίας συνέβη τραγικόν τη γεγονός εν το ανθρωπής, το ανθρώπινο γένος. Ιδίως δε η μυθολογία των Ελλήνων μας, η οποία διασώζει τις παραδόσεις, παρουσιάζει ότι ο άνθρωπος, ο Προμηθεύς δηλαδή, ημάρτησε απέναντι του Θεού και συνελήφθη και εδέθη με σιδεράς αλύσεις εις την κορυφή του Καυκάσου και όρνεων κατέτρωε τα σπλάχνα του, έως ότου μια ανωτέρα δύναμης, υπερτέρα δύναμης το ελευθέρωσε εκ του χάους. Έπεσε ο άνθρωπος, το μαρτύρουν οι παραδόσεις όλων των λαών. Έπεσε ο άνθρωπος, γιατί να καταφεύγουν στις παραδόσεις, το μαρτυρεί η πραγματικότης, η καθημερινή πείρα. Ερευνήσατε τα αρχεία των αστυνομιών του κόσμου. Εξετάσατε τα αρχεία των δικαστηρίων. Εισάρτατε στα αιθούσα των δικαστηρίων. Ερευνήσατε το παν. Και τι θα είδετε σε όλο τον κόσμο? Τρομερόν θέαμα. Δεν περνάει. Δεν περνάει η εβδομάδα. Τι λέγω? Δεν περνάει η μέρα. Τι λέγω? Δεν περνάει η ώρα. Τι λέγω? Δεν περνάει λεπτόν. Τι λέγω? Δεν περνάει δευτερόλεπτον. Όπως λέγουν οι στατιστικές, που κάπου στη γη κάποιο έγκλημα γίνεται την ώρα αυτή που μιλάμε. Κάποιος βιασμός, κάποια μοιχεία, κάποια πορνεία, κάποιο αποτρόπιο έγκλημα διαταράσει μέσα την ανθρώπινη κοινωνία, βορρά και νότος, ανατολή και δύσης ή οδήποτε πολίτημα και να είναι. Είναι ο άνθρωπος έπεσε, το μαρτυρούν όλα τα γεγονότα. Ο άνθρωπος στην πτώση αυτού, έπεσε ο άνθρωπος. Και θρηνεί η ανθρωπότης ολόκληρος. Και όπως έλεγαν οι αρχαίοι, πολλά τα δεινά. Πολλά λένε είναι τα άξια θρήνουν στον κόσμο. Ένα είναι το πλέον αξιό θρήνει τον άνθρωπο. Πολλά τα δεινά, αλλού δεν ανθρώπου δεινότερον πέλη. Ο δε Δαβίδ κλαίω και θρηνών για την πτώση του ανθρώπου, λέγει. Άνθρωπος εν τιμή ουσινίκε παρασυνευλή τη κτίνεση και ομοιώθη αυτή. Κατέπεσε ο άνθρωπος. Πράγματα αηδή. Πράγματα που δεν κάνει το ζώο. Το ζώο, διότι έχει το ένστικτο, τα κάνει ο άνθρωπος. Και κατήθεια κατέβηκε από όλη την κλίμακα τη ζωολογική ο άνθρωπος. Ο Ιερός Χριστόστομος λέει κάπου, πώς να σε ονομάσω άνθρωπο? Γιατί να σε ονομάσω άνθρωπο? Όταν είσαι λέμαργος, όταν σε βλέπω να είσαι λέμαργος, σαν το χείρο. Πώς θα σε ονομάσω άνθρωπο όταν σε βλέπω να είσαι ασελγής, όπως ο τράγος? Πώς θα σε ονομάσω άνθρωπο όταν σε βλέπω να είσαι αιμοδιψής, σαν το λύκο που ροφάει το αίμα των αρνίων? Πώς θα σε ονομάσω άνθρωπο όταν σε βλέπω να είσαι εκδικητικός, να έχεις μέσα την κακία, όπως η κάμιλος? Πώς θα σε ονομάσω άνθρωπο όταν σε βλέπω να είσαι πονηρός και διασφαλμένος, όπως η αλόπηξη? Πώς θα σε ονομάσω άνθρωπο όταν σε βλέπω να κεντάς σαν σκορπιός? Και ο σκορπιός είναι μέσα στη γλώσσα σου. Φοβερόν η πτώση του άνθρωπου. Δίκιο λοιπόν είχε αρχαίος φιλόσοφος της πατρίδος μας να ανάψει μέσα στο μεσημέρι φανάρι υπό τον ήλιον και να λέει άνθρωπον ζητώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος, εξέλιπε άνθρωπος στην εποχή. Ποιος θα σώσει τον άνθρωπο? Το τραγικό είναι ότι ενώ ο άνθρωπος έπεσε, μέσα στα βάθη της καρδίας του έχει μια νοσταλγία του ουρανού. Μέσα μια νοσταλγία του ουρανού, όπως ο αετός, άμα τον κλείσει στον κλωβόν, νοσταλγεί του σε θέρας και θέλει να σπάσει τον κλωβόν και να σπάσει τα σύρματα και να πετάξει ψηλά. Έτσι πας άνθρωπος αμαρτωλός. Παρόλη τη διαφθορά του την οποία έχει, μέσα στα βάθη της καρδίας του και μεγαλύτερος εγκληματίας, αισθάνεται νοσταλγία των ουρανών. Αισθάνεται την ανάγκη να διασπάσει τον κλειόν των παθών και να έρθει στα ύψη. Ποιος θα σηκώσει, ποιος θα διορθώσει τον άνθρωπο? Η τέχνη, η πολιτική, η επιστήμη, όλη η πρόοδος της ανθρωπότητας, το μικρόβιο ζει. Ο άνθρωπος έπεσε. Διεφθάρει ο άνθρωπος. Κτίνος έγινε ο άνθρωπος. Ποιος τον σώσει? Μία απάντηση. Και τα ουράνια και τα άστρα και ο ήλιος και η σελήνη και η τάφη των προγόνων μας και η κορυφή των ωραίων μας και μιλιάδες ανθρώπων απαντούν. Ένας και μόνον. Δυνατά να πάρει τον άνθρωπο από ράκος που είναι και να τον υψώσει μέχρι τον ουρανό, εκλείς προς ουρανών. Δεν είναι μύθος, δεν είναι ουτοπία, είναι πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα ακριβώς έχει υπόψη του και ο ποιητής ο εμπνευσμένος και λέγει «Χαίρε, χαίρε η ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε Παναγία που εγέννησε τον Χριστό,
ο οποίος και μόνον η δυνήθη και δύναται να ανορθώσει τον κόσμο. Κάτω από τα άστρα δεν υπάρχει άλλο όνομα, κανένα όνομα, απολύτως κανένα όνομα το οποίο να δύναται να σώσει την ανθρωπότητα εκ του χάου και καταστροφής, παρά μόνο ο Ιησούς ο Ναζαρέος, ον πέδε σελήνων ημίτε και περιψούτε εις πάντας τους αιώνας. Απόψε ευσεβές εκκλησίας μα, Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Αγία μας Εκκλησία όρισε σε όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας να διαβάζεται ολόκληρος ο ακάθιστος ύμνος. Είπαμε δε την πρώτη Παρασκευή που ομιλήσαμε ότι ο ακάθιστος ύμνος είναι ένα αριστούργημα ποιητικών της ενδόξου βυζαντινής περίοδου, ότι είναι ένα αρχιτεκτόνημα, ότι ομοιάζει με τον Παρθενώνα, είναι ο Παρθενών του Πνεύματος, και όπως ο Παρθενών αποτελείται από κολόνες και κάθε κολόνα αποτελείται από σπονδύλους, ούτω πως και ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από 24 κολόνες κίωνας, από οι οποίοι ονομάζονται οίκοι, και από σπονδύλους οι οποίοι είναι 144 οι χαιρετισμοί. Τον πρώτο χαιρετισμό τον ερμηνεύσαμε την πρώτη Παρασκευή που εψάλλει η πρώτη στάση των χαιρετισμών. Χαίρε δις η χαρά εκλάμψη. Απόψε θα με επιτρέψετε σε λίγα λεπτά να ρίψουμε ένα φευγαλαίο βλέμμα, όχι πλέον σε χαιρετισμόν, αλλά σε ένα από τους 24 οίκους, στον οίκον εκείνον ο οποίος αρχίζει από το ψηφίον ύψιλον. Τι λέγει το ψηφίον ύψιλον? Ότι ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γαρ οδάς, αν προσφέρομαι τη ψάμω εις αρίθμους, ουδέν τελούμεν άξιον βασιλεφάγε ον δέδοκας ημίν της βόση αλληλούια. Καταλάβετε τίποτα? Και τώρα μεν υπάρχουν μέσα στο ναό μερικοί εγγράμματοι οι οποίοι σπούδαζαν τα αρχαία ελληνικά στα παλαιά σχολεία που καταλαβαίνουν, αλλά σε λίγο όμως τα νέα παιδιά μας τα οποία εκπαιδεύονται στα λύκεια και παραπιστήμια δεν θα καταλάβαινουν τίποτε απολύτως. Γιατί κάποιος, ας μην αναφέρω το όνομά του, για να μην νομιστεί ότι πολιτικολογώ, εκαυγήθη μες στη Βουλή των Ελλήνων και δεν έπεσε η Ακρόπολης. Ότι σήμερα ενταφιάζεται η γλώσσα, η αρχαία γλώσσα των Ελλήνων. Σε λίγο δεν θα είναι στέση πλέον να καταλαβαίνουμε αυτά που ψάρπου διαβάζονται, Ευαγγέλια, Απόστολοι και ιερά κείμενα των γραφών, και ψαλμοδία και ύμνη που είναι συνταγμένη στην αρχαία ελληνική γλώσσα, γρήγορα θα καταλαβαίνουν πλέον οι άνθρωποι πλέον. Κινέζικα θα είναι. Κινέζικα. Και γι' αυτό γίνεται μια κίνηση θεολόγων, την οποία εγώ αποδοκιμάζω, να τα μεταφράσουν στη μαλλιαρή, στη δημοτική γλώσσα, που θα είναι φρικαλέα η εμφάνιση των ύμνων αυτών. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπετε, ενώ αυτός ο οίκος περιέχει υψηλά νοήματα, εν τούτης όμως είναι ακατάληπτος. Γι' αυτό επιτρέψατε με να τον ερμηνεύσω συντόμως. Ύμνος, τι θα πει ύμνος? Έτσι αρχίζει. Ύμνος θα πει έκφρασης ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν δια τας πολλάς τας απείρους τελειότητας ή ευεργεσίας. Ύμνος θα πει δοξολογία, θα πει ευχαριστία προς τον Θεόν. Η δε ζωή αυτή που ζούμε παρέχει πολλάς ευκαιρίας για να εμνήσουμε τον Θεό. Οι άγγελοι επάνω στον ουρανό ημέρα και νύχτα ακαταπαύστος, τα χερουβήμ και σεραφείμ ψάλλουν ύμνους εις τον Θεό. Τα άστρα του ουρανού και αυτά με το δικό τους τρόπο, όπως είπε ένας αστρονόμος ο Κέπλερ, ψάλλουν και αυτέ το μεγαλείον του Θεού. Και αυτά τα πουλιά που ξυπνούν το πρωί και αυτά ψάλλουν ύμνων εωθηνών το Θεό. Και ο άνθρωπος θα υστερήσει, θα γίνει κατώτερος από τα πουλιά και κατώτερος από τα άστρα και κατώτερος από τη δημιουργία που με το δικό της τρόπο ψάλλει ύμνον τον Θεό? Όχι.
Πρέπει και ο άνθρωπος να σπεύσει προς ύμνον του Θεού. Και όπως είπα, η ζωή αυτή, η καθημερινή ζωή, παρέχει πολλάς ευκαιρίες προς ύμνον του Θεού. Όταν ο Χάρη το πρωί βλέπεις τον ήλιο και ανατέλει και σκορπίζει χρυσές ακτίνες και φωτίζει και ζωγονεί τον κόσμο, τη στιγμή εκείνη ο πιστός άνθρωπος, ο ευαίσθητος άνθρωπος, όχι ο ανέστητος, διότι και οι άγριοι ακόμα κάτω στην Αφρική, όταν δούνε να βγαίνει ο ήλιος, πέφτουν και προσκυνούνε και λένε δόξα σοι ο Θεός. Πολύ περισσότερο εσύ ο χριστιανός που πρέπει να έχεις το ψυχικό ρευεστήριο περισσότερον, όταν δεις τον ήλιο να στέλνει ακτίνες επάνω στη γη και να χρυσώνει τον κόσμο ολόκληρο, τότε θα λες δόξα σοι το δείξαντι το φως. Τι θα είτε ο κόσμος χωρίς τον ήλιο? Εάν εκλείψει ο ήλιος, και θα εκλείψει ο ήλιος, και επιστημονικός ακόμα αποδεικνύεται αυτό, όταν εκλείψει ο ήλιος, τότε όλοι οι δεοί, όλα τα εργοστάσια της δεοί του κόσμου δεν μπορούν να δώσουν φως μιας και μόνον ημέρας. Όταν λοιπόν εσύ ο χριστιανός βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει, ύμνησε τον Θεόν, υπέκεσαι το δόξα σοι το δείξαντι το φως. Όταν το πρωί φεύγεις από το σπίτι και πηγαίνεις στο γραφείο, στην εργασία ή ανδήποτε εργασία, πάλι να ύμνησαι τον Θεόν, διότι σου δίνει δυνάμεις να εργαστείς την ημέρα αυτή. Και όταν το μεσημέρι επιστρέφεις στο σπίτι και κάθεσαι μπροστά σε τραπέζι με τα αγαθά τα οποία δίνει ο Θεός, να ευχαριστείς τον Θεόν, τον Θεόν των ύψιστων, να σκεφτείς την ώρα εκείνη ότι εκατομμύρια ανθρώπων πεινούνε στην Ιφίλιον επάνω. Και όταν πάλι το βράδυ νυχτώσει και επιστρέψεις στο σπίτι σου και πάλι να ευχαριστείς τον Θεόν, και τη νύχτα κάτω από τα άστρα να ψάλλεις ύμνον τον Θεό. Παρέχει λοιπόν η ημέρα ευκαιρίας για τον ύμνον του Θεού, για τον ύμνον της θεότητος. Ύμνος λέγει, ο ύμνος, το καθήκον μας είναι να υμνώμεν τον Θεό. Και συνεπώς, επειδή κάθε στιγμή ο Θεός μας ευεργετεί και δεν υπάρχει στιγμή χωρίς το έλεος του Θεού, πρέπει να είναι ο ύμνος ακατάπαυστος, αδιάλειπτος. Περίεργο φαίνεται? Δεν φαίνεται περίεργο? Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος ένα χωρίο που πολύ έχει απασχολήσει τους θεολόγους και φιλοσόφους και ψυχολόγους και είναι αντικείμενο μεγάλης ερεύνης των μυστικών της Ρωσίας, Ντοστογεύση και άλλων, κάπου που λέγει ο Θεός, ένα περίεργο λέγει ο Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Τι θα πει? Ακατάπαυστο να προσεύχεστε. Όχι μόνο ορισμένες Κυριακές, όχι μόνο ορισμένες εορτές, όχι μόνο ορισμένες, αλλά η ζωή ολόκληρος να είναι ένας αδιάλειπτος ύμνος του Θεού. Και υπήρχε στην παλιά εποχή ένα μοναστήρι, που στο μοναστήρι αυτό οι καλόγεροι είχαν μοιραστεί σε βάρδιες και όλη νύχτα, όλη την ημέρα έψαλον ύμνους στο Θεό, ευχαριστούσαν τον Θεό, και οποιαδήποτε ώρα και να πήγαινες θα έβρισκες μέσα στο ναό να ψάλουν οι μοναχοί εκείνοι, εφαρμόζοντες το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Μάλιστα. Και η μονή αυτή ονομάζεται ακίνητος, η μονή των ακινήτων. Και εδώ στην εκκλησία μπορεί να σβήσουν όλα τα φώτα, επιτρέπεται να σβήσουν τα φώτα, ένα φως δεν επιτρέπεται. Ο παπάς έχει αμαρτία μεγάλη και ο νεοκόρος, εάν σβήσει, λέγεται ακίμητος καντήλα. Και αυτή η ακίμητος καντήλα είναι όπισθεν του εσταυρωμένου. Μέσα στο ροβήμα πρέπει να καίει ακατάπαυστα. Και έχει αμαρτία ο ιερεύς, ο οποίος θα αφήσει την ακίμητον καντήλα να σβήσει, και μόνο σε εποχή βαρβαρικών επιδρομών ή άλλων την ονομαλιών ή σεισμών σβήνεται η καντήλα, η ακίμητος καντήλα. Όπως λοιπόν μέσα στο ροβήμα καίει η ακίμητος καντήλα, έτσι και μέσα στη ψυχή μας πρέπει να υπάρχει η καντήλα της πίστεως, η οποία να μας προτρέπει συνεχώς εις το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Μα είναι δυνατόν ποτέ αδιαλείπτος προσεύχεστε? Ένας δε διδάσκαλος της εκκλησίας μας, Γρηγόριος ο θεολόγος, λέγει κάτι άλλο σπουδαίο σχετικός με τον ύμνο, ότι τι πρέπει, ότι όσο αναγκαία είναι αναπνοή μας, τόσο αναγκαία είναι και η προσευχή μας. Ή ακόμα ανώτερο, αναπνοή της ψυχής είναι η προσευχή και ο ύμνος προς τον Θεό. Και όπως όπου να κάνουμε, είτε γράφουμε, είτε σκάβουμε, είτε οποιαδήποτε εργασία, αναπνέουμε. Αναπνέουμε όλοι. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε,
Όπως λοιπόν σε ανδήποτε στιγμή αναπνέουμε και αν πάψουμε να αναπνέουμε θα αποθάνουμε, έτσι λοιπόν και η ψυχή μας πρέπει να ευρίσκεται εις τον Θεόν, και όπως η μαγνητική πυξής είναι διαρκώς αστραμμένη προς τον βοράν, κατά παρόμοιον τρόπο και η ψυχή μας πρέπει να είναι αστραμμένη εν προσευχή προς τον Θεόν. Και λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, μη μοναπτέων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, προτιμότερο αναγκαιότερο από την αναπνοή. Μυστήρια πράγματα, άλγευρα αυτή, κινέζικα πράγματα στον αιώνα μας. Υπάρχουν τέτοιες ψυχές που αδιαλείπτως να εφαρμόζουν την εντολή, την θεόπνευστη εντολή του Αποστόλου Παύλου που λέγει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Υπάρχουν στον 20ο αιώνα, ναι, στον 20ο αιώνα των πυράβλων και διανθρωπίων, στον 20ο αιώνα που χιλιάδες άνθρωποι διανυκτερεύουν μέχρι των πρωινών ωρών στα διάφορα κέντρα και διαφθήνονται. Στον 20ο αιώνα υπάρχουν ψυχές οι οποίοι αδιαλείπτως προσεύχονται. Ο νους των είναι στο Θεό. Ναι, πού είναι αυτές? Είναι στα μοναστήρια, στις φυλές και οπές του Αγίου Όρους. Άγιοι ασκητές που διαρκώς και κατά πάθος προσεύχονται. Και όχι μόνο στα μοναστήρια, αλλά και στον κόσμο, μέσα στην Αθήνα. Ξέρω εργατικούς ανθρώπους, τοκούς ανθρώπους που εργάζονται στα διάφορα εργαστήρια. Μέσα ξέρω ταπτωχούς ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται, σκόνται τη νύχτα και προσεύχονται και εφαρμόζουν το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτή όμως είναι μια μικρά ποσότης, ένας μικρός αριθμός ανθρώπων οι οποίοι και επικοινωνούν με τον Θεό δια μιας αδιαλείπτου προσεύχου. Ο υπόλοιπος κόσμος τι ακούει? Το αυτή του Θεού, το αυτή του Θεού να εκφραστώ με ανθρωποπαθώς, τι ακούει? Ακούει ύμνος και δοξολογίας προς τον Θεό, ακούνται αυτές? Αντιθέτως, ακούνται άλλες φωνές από τον πλανήτη μας και ιδιαίτερως από τον τόπο αυτόν, από την πατρίδα μας ακούνται άλλες φωνές. Τι ακούνται? Κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Τι ακούνται? Από όλα τα μέρη του τόπου μας, του ευλογημένου μας τόπου, που άλλοτε ακούνται μόνο ύμνος και δοξολογία προς τον Θεό, ακούνται βλαστημούν οι πάντες. Και τα νήπια ακόμα βλαστημούνε. Ποιοι βλαστημούνε οι Τούρκοι? Όχι, Τούρκος δεν βλαστημάει τον Αλλάχ. Εβραίος δεν βλαστημάει τον Ιεχωβά. Κινέζος δεν βλαστημάει τον Βούδα. Εδώ όμως στον τόπο μας, μικροί και μεγάλοι βλαστημούν τον Θεό χωρίς να υφίστανται τας δεούσας στυρώσεις. Αν κανείς βρεθεί και πει κανένα κακό λόγο εναντίον του Προέδρου, δεν πολιτολογώ, ομιλώ από πυροπίσως παράδειγμα, πει κανένα κακό λόγο για τον Πρόεδρο Δημοκρατίας ή για τον Πρωθυπουργό κλπ, αμέσως, 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν θέλω, δεν είμαι οπαδός ότι πρέπει να ευρίζονται αυτοί που έχουν ανώτατα αξιώματα στον τόπο μας, αλλά πρέπει να το στιμούμε. Αλλά εννοώ ως παράδειγμα, εάν δεν επιτρέπεται να πεις κακό λόγο, να βλαστημίσεις, να ευρύσεις, να διαβάζεις, να συκοφαντήσεις ένα ανώτατον υπάλληλον του κράτους, ανώτατον αρχηγών, πόσο μάλλον εκείνων που ενώπιον του πρόεδροι δημοκρατίας και πρωθυπουργοί και άλλοι βασιλείς, είναι ένα πελώριο μηδενικό. Πελώριο μηδενικό. Αλλά φαίνεται στον τόπο μας, μεγάλος είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας, μεγάλος είναι ο πρωθυπουργός μας, μικρός, πολύ μικρός είναι ο Χριστός. Για να εξετάσουμε από τα σπινάς οι οποίοι επιβάλλονται στις περιπτώσεις αυτές. Ακούνται λοιπόν βλαστημίες. Κάποιος, εάν υπήρχε ένα ραντάρ επάνω στο Βίτσι ή στο Γράμμο, εκεί που εγγράφει μια ένδοξη σποποιία υπέρ θρησκείας, διότι τα παιδιά που σκοτωθήκανε δεν απέθαναν για μικρά και πέθανε για μεγάλα ιδανικά, για τη θρησκεία του Ναζωραίου και με την προσευχή προς τον Θεό. Εάν εκεί στο Βίτσι υπήρχε ένα ραντάρ που να ακούει τον ήχο όλη τη Ελλάδος και οίκοε τις βλαστημίες, και κάθε φορά που θα ακούγονταν βλαστημία στην Ελλάδα χτυπούσε νεκρικά μια καμπάνα σαν τις καμπάνες της Αγίας Σοφιάς, δεν θα έπρεπε η καμπάνα να χτυπάει συνεχώς νεκρικά, και πρωί και μεσημέρι και βράδυ θα μας ανήγγειλε ότι κάπου σε ένα σημείο της Ελλάδος ακούστηκε βλαστημίες. Προετών εγγράφει ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μόνο από τα τηλέφωνα των Αθηνών, για ακούστε, έγινε μια έρευνα, και μόνο από τα τηλέφωνα, γιατί όταν συναντώνται στα τηλέφωνα, το τηλέφωνο ανοίγει Θεέ μου. Με βλαστήμια, βλαστήμα ο άλλος. Τον χαιρετάει τον άλλο και αντί χαιρετισμό τον βλαστημάει. Ακούσαν μόνο στα τηλέφωνα τηλεφωνικά διαλέξεις 10.000 βλαστήμιες. Και έπειτα απορούμε πως γίνεται σεισμός. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο λοιπόν.
για να μην βλαστημούν εδώ. Και έχουμε το ρεκόρ τη βλαστήμια από όλα τα Βαλκάνια. Είναι αμυπικό απόλυτο, είναι φίλιο. Φοβερό πράγμα. Υπεύθυνοι είναι και οι άρχοντές μας, υπεύθυνοι είμαστε και εμείς οι επίσκοποι, υπεύθυνος είναι και όλος, αλλά υπεύθυνος είσαι και εσύ που ακούς τον άλλον να βλαστημάει, διότι αβλαστημείς απέναν κακό λόγο για τη μάνα σου, για τη μάνα σου, α, η μάνα σου, τότε διαμαρτύρεσαι, πιστόλι βγάνεις, η μάνα σου, η μάνα σου έχει τιμή, η μάνα, μια είναι η μάνα, μια είναι η μάνα, η Παναγία, η μάνα σου έχει τιμή και υπόλοιψη και δεν επιτρέπεται να τη βγάζει ο άλλος. Και πρέπει να πλύνει τη γλώσσα του μεροδόσταγμα για να πει το όνομα. Και ο πατέρας σου και το κορίτσι σου κλπ. Υπάρχει οικογενειακή τιμή. Και είναι αυτό καλό να υπάρχει οικογενειακή τιμή. Αλλά παράνομη τη οικογενειακή τιμή είναι η τιμή του Θεού, η τιμή του Χριστού, η οποία σήμερα προπαγανδίζεται. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ύμνος άπας ητάται. Μάλλον πρέπει να τον αντιστρέψουμε. Βλαστημία πάσα ητάται. Τι θα πει ητάται βλαστημία. Λέγει ότι οι Χριστέ. Πρέπει να σε ευχαριστούμε, μύριας δόξες, μυρίους ύμνους πρέπει να αναπέμπουμε εις σε. Διόλα μεν τα αγλικά αγαθά, αλλά προπαντός πρέπει να τον ανυμνούμε, λέγει ο στίχος αυτός, ο οίκος αυτός πρέπει να τον δοξολογούμε. Γιατί, για τη μακροθυμία του. Μακρόθυμος είναι ο Θεός, ηχτήρμον είναι ο Θεός, ελεήμον είναι ο Θεός, πατέρας, φιλόσπορος, που κι όταν ακόμα μας τιμωρεί δεικνύει την αγάπη του. Δεν συνορίζεται με εμάς τους αμαρτωλούς ο Θεός. Είναι ικτήριμον και ελεήμος. Για να μας συνορίζεται, δεν θα μπορούσε να ζήσει άνθρωπος επί της γης. Γι' αυτό τώρα τη μεγάλη εβδομάδα ακούμε δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Λέγει λοιπόν ο ποιητής εδώ του ακαθίστου, εις των στίχων, εις των οίκων ύψιλων, ότι κι αν ακόμα λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκατομμύρια ύμνους κάνουμε, όπως είναι η άμμος της θαλάσσης. Όλα τα στόματα υμνόμενα, ουδέν τελούμεν άξιον. Δεν ανταπεκρινόμεθα εις το ύψος των υποχρεώσεών μας, των ιερατησεράς υποχρεώσεώς μας, να υμνώμε τον Θεό. Τελείως αγαπητοί. Επαναλαμβάνω πάλι αυτόν τον οίκο. Ύμνος άπας ητάται. Πάσα προσπάθεια να υμνήσουμε τον Θεό, νικάται μπροστά στο άπειρο μεγαλείο. Και χερουβήμ να γίνομαι, και σεραφείμ να γίνομαι, και άγγελοι να γίνομαι. Και αδιαλείπτως να προσευχόμεθα, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε να εξοφλήσουμε το χρέος της ευγνωμοσύνης. Εδώ, ένας, όπως λέει ο Κοσμάς, ο Ετωλός, ένα ποτήρι κρασί σε κερνάει ο άλλος. Ένα μικρό δώρο σου κάνει ο άλλος και του λες ευχαριστώ. Μα εδώ που το πρωί, κάθε φορά που χτυπάει η καρδιά μας, τικ-τακ, τικ-τακ, κάθε φορά ένας παλμός της καρδιάς μας, μια ευεργεσία του Θεού είναι. Γι' αυτά λοιπόν η ευεργεσία μας πρέπει να υπάρξει. Και το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι καμία βλαστήμια. Και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι εδώ στην περιφέρειά μας της Φλωρίνης, στην Ακαδική περιφέρεια, σπανίως ακούεται βλαστήμια. Αλλά και όλοι ακόμα βλαστήμιες που ακούνται στην περιφέρειά μας πρέπει να εκλείψουν και πάσα και κάθε και όλα τα στόματα, μικρών και μεγάλων, εγγραμμάτων και γραμμάτων, όλα η γλώσσα των ανθρώπων να γίνουν μια κιθάρα χρυσή, η οποία να ψάλει το Αλληλούια, δηλαδή ενείται των Θεών διαπαντός. Αμήν.